Με αφορμή την Garfield ταινία που βγήκε κάπως πρόσφατα, είπα να ελέγξω ένα Garfield horror παιχνίδι. Χαρά σου και γεια σου. Είμαι εγώ, η τελευταία Δευτέρα. Βρισκόμαστε στη μέση του πουθενά και το μόνο σπίτι που υπάρχει στον ορίζοντα είναι το σπίτι του Garfield. Πλησιάζουμε λοιπόν και βλέπουμε τον Garfield να μας περιμένει. Γεια! Τι λέει? Θέλει να του βρούμε το κλειδί. Ακόμα δεν ήρθαμε, κάνουμε τις βρωμοδουλειές του παιδί. Ντεμπέλης γάτος! Και τρώει μόνο λαζάνια. Βασικά δεν τρώει μόνο λαζάνια, τρώει τα πάντα. Μπορεί να φάγει εμάς. Ο Garfield είναι από το αγαπημένο μου παιδικά καρτούν. Και αυτό αγχώνομαι, ότι θα με κατασπαράξει. Ζωντανό. Μήπως είναι εδώ μέσα το κλειδί? Υπάρχει κάτι άλλο εκεί μέσα που θα μου φάει το χέρι? Νωρίς είναι ακόμα για να γίνει αυτό. Του είναι τηλεκοντρόλ για να ανοίξουμε τον γκαράζ. Για να ήταν εκεί μέσα, λογικά θα το χρειάζομαι. Τιντον! Μην ανοίξεις τον γκαράζ. Είμαι σίγουρος ότι είδα το αφεντικό σου. Ναι. Κάτι περίεργο έγινε, νομίζω κάτι πέταξε. Ναι, αυτό τι είναι? Παίξε με. Πού να σε παίξω? Garfield, συγγνώμη. Ξέρεις, βρίσκομαι λίγο στη μέση του πουθενά, αρέσει και... Ναι, τουαλέτας! Δεν έχω βρει πουθενά τουαλέτα. Τώρα θα μου πεις πάνε κατούρα οπουδήποτε εδώ. Δεν μπορώ, δεν είμαι άνετος να κατουράω στη φύση, οπότε σε παρακαλώ να πάμε στο σπίτι. Να ρίξω ένα κατουρματάκι. Μας δουλεύει και από πάνω. Μας είπε, πάνε βρες το κλειδί και καθόταν τόση ώρα από πάνω του. Κάτι τρέχει εδώ πέρα! Μπες μέσω σπίτι! Α! Μπαίνω προσκαλεστός! Κλειδωμένα, μα βρήκα μόλις ένα κλειδί! Α, θα μπω από αλλού! Α. Τι γίνεται? Τι δεν μπορώ να δω μέσα? Α, εδώ! Garfield! Όχι! Όσο είσαι κάτω, θέλω να κάνεις κάτι για μένα. Ναι, τι? Το αφεντικό μου έχει λερώσει τα πάντα και έχει βάψει τους τοίχους. Το αφεντικό σου το έκανε αυτό σίγουρα, όχι εσύ! Το αφεντικό σου. Πάρε την πολλιά του σπρέι και βάψτα. Άλλη μια φορά. Είμαι δούλος στα horror παιχνίδια. Horror παιχνίδια παίζω ή παίζω δούλος simulator κάθε φορά? Πάρε το χοκιτόκι για να σε βοηθήσω. Ωραία. Κανόνισε να με βοηθήσεις όντως. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τα περίεργα σύμβολα. Γάλα. Μια περίεργη ζωγραφιά. Οπ! Εσένα έψαχνα. Α, πολύ δουλειά ρε εσύ ήτανε. Εντάξει. Το αφεντικό μου έχει κάτι κρυμμένο εδώ κάτω. Πάρε για μένα. Να ανοίξω τη χρηματοκιβώτιο. Ναι, πήρα το κλειδί. Και ψάχνω ένα χρηματοκιβώτιο. Σένα, ναι, αλλά δεν έχω τον κωδικό. Έχω μόνο ένα κλειδί. Κλειδί, κάτσε. Είχα βρει εδώ πίσω εσένα. Ω, το άνοιξε, ωραία. Ότι. Μείνε μέσα. Μέσα θα είσαι ασφαλής. Κακό γατί, μην κοιτάξεις. Ψέματα. Μην ακούς. Οκ. Garfield, εσύ τα ζωγράφισες αυτά, το αφεντικό σου. Ότις. Το έξω είναι ονειρικό. Αχα. Μπλα. Κάτι λέει για τον δίσκο που κρατάω στα χέρια μου. Μου λείπει η Λότη. Όχι γάτι. Κάτσε. Κωδικός είναι αυτός. 01876. Παίζει. Το γάτι έφαγε τα πάντα. Μόνο μέσα είμαι ασφαλής. Κάτσε γι' αυτό έξω στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα. Έφαγε ακόμα και τα σπίτια. Τι λες τώρα. 01876. Πάρω και κρύψου. Έκανε συναγερμό. Πήγαινε. Ποιος έρχεται? Ο! Ποιος? Τρέχα πάνω πρώτο, σε πιάσει! Αυτό σημαίνει ότι με πιάσε. Μισό λεπτάκι. Κάτσε! Όλα γίνονται πολύ γρήγορα! Περίμενε! Μόλις περάσει πρέπει να βγούμε γρήγορα. Έρχεται. Δες το με τις παντοφλίτσες πως τρέχει. Πάμε! Yes! Ω! Πού είναι? Να τους έρχεται! Πάντων κλείδωσα! Ναι, συγγνώμη για αυτό, αλλά θα χρειαστεί να μείνεις εκεί κάτω για λίγο. Πρέπει να δραπετεύσω και δεν μου φαίνεστε normal.
Μου φαίνεστε κάπως περίεργος. Τώρα φταίτε εσείς, ο γάτος σας, θα το ανακαλύψουμε. Έχουμε να λύσουμε ένα τεράστιο μυστήριο, όπως βλέπετε. Ηρέμησε, Τζον, θα πάτε τίποτα. Σκοτάδι. Ου. Ου. Στο καλό. Έχει αμπαρώσει τα πάντα. Για να μην βλέπει έξω. Να μην συνεχίζουμε να ζωγραφίζουμε πάνω από αυτά τα περίεργα σύμβολα. Τηλεόραση. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αχνοφαίνεται το σπίτι. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχει μείνει σε αυτόν τον κόσμο. Πάμε να έχει φέτα πάντα. Φαντάσου πόσο καιρό είναι μέσα κλεισμένος ο Τζον. Για να μην βγει έξω. 31 Οκτωβρίου. Και είναι μια λούπα. Ζει τόσο καιρό μια επανάληψη. Νάνι κορέ. Νάνι. Πουλιά. Τι. Τι έκανα λέει. Κάτι πήρα. Δεν πρόλαβα καν να διαβάσω. Το πήρα τόσο γρήγορα. Τι. Α. Α. Πήρα μια λάμπα για να την βάλω για να βλέπω. Α, εντάξει. Δεν είμαι το αφεντικό. Μάλιστα. Ωπα, κάτσε, τι γίνεται! Οκ, την κουζίνα ρε! Τι να πετάξω, το άγαλμα, εδώ μέσα. Το καταστρέψω. Κάτι μου λέει πως αν το καταστρέψω, κάτι κακό θα συμβεί, αλλά... Κάντο. Μια νορμάλ μέρα στο σπίτι του Γκάρφιλτ. Ο Ότις. Ο Γκάρφιλτ. Πλαράζει και βλέπει τηλεόραση. Βασικά βλέπει το απέραντο μπλε. Να παίξω το δίσκο. Βεβαίως. Ποιος δίσκος σου έβαλα μόλις ένα δίσκο να παίξει. Εντάξει. Παίζουμε το παιχνιδάκι του, κατάλαβα. Θα βάλουμε τα λαζάνια μέσα στο φούρνο. Και θα τα ετοιμάσουμε για να τα φάει ο Γκάρφιλτ. Οκ, σε 2 ώρες. Έχουμε ακόμα ώρα. Τι να κάνω μέχρι τότε. Να βάλεις τα παιχνίδια σου μακριά. Τα δικά μου παιχνίδια. Ποια δικά μου παιχνίδια, ρε Γκάρφιλτ. Παλεύεις. Τι είναι ο Τζον, γάτος ή σκύλος. Τζουντζουν. Έλα και εσύ εδώ. Είναι μια καθημερινή μέρα στο σπίτι που ζει ο Γκάρφιλτ. Ο Τζον είναι ο δούλος του. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι ο Τζον. Με κάποιο άλλο. Πού βρήκε να περιπλανιέται σε αυτόν τον κόσμο και λέει: α, θα τον κάνω για αυτόν τον δούλο μου. Μια που ο Τζον το αφεντικό μου έχει τρελαθεί, θα κάνει αυτό στις δρομοδουλειές μου. Θα μου ετοιμάζει τα λαζάνια, το φαγητό, για να έχω μια άνετη ζωή. Έτσι σκέφτεται ο Γκάρφιλτ. Ότις, πού χάθηκε, βρε. Έτρε. Νοκ, νοκ. Κλειδωμένα. Πού να με πάρει ευχή. Έλα εδώ εσύ. Αυτό που θέλει ένα-ένα, απλά βάλτα πάνω σου έτσι. Εντάξει. Θα πάμε πιο γρήγορα τουλάχιστον. Ζντουκ. Πού είναι τα άλλα δύο παιχνίδια, Γκάρφιλτ, τα έχεις κρυμμένα στο στομάχι σου. Ένα αυτή τη φορά παίξε. Ω, ένα skateboard. Έλα εδώ. Boink. Όπα. Δεν το δες ποτέ, Γκάρφιλτ. Αυτό ήταν παιχνίδι. Ναι, αυτό ήταν. Σίγουρα όχι παιχνίδι. Αυτό το λίθος κυλής σκάβει τον κήπο. Για πάνε δες τι έθαψε. Χρειάζεσαι το φτιάρ από τον καράζ. Το ρεγκαραζί. Το κλειδί είναι κάπου εκεί πίσω. Αχα! Δεν θυμάμαι να το σπίτι σας έτσι, κύριε Γκάρφιλτ. Είδα. Τι. Τι συμβαίνει. Ωπα, δεν βλέπω τίποτα. Ω. Ζω έναν εμφιάλτη, έτσι. Ορίστε. Τα όνειρά μου.
Απλά γίνονται ανούσια πράγματα. Ανούσια δημιουργικά πράγματα. Είμαι πάνω στα ουράνια και πέφτω. Είμαι πάνω στα ουράνια και μαζεύω νομίσματα. Λες και παίζω Super Mario Bros. Αντί να μετράω προβατάκια, μαζεύω νομισματάκια. Οπ. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Σιγά που μπορείς να πετάξεις. Ούτε στα όνειρά μου. Ούτε στα όνειρά μου το πιάσεις. Καλά, εντάξει, σταματά. Boink. Boink. Οπα. Πάμε λίγο. Τζιόν. Boink. Ένα κλειδί. Θα γίνει δικό μου. Πιάστο. Καλημέρα. Το κλειδί που ήταν στο κάδρο. Ωραία. Τουλάχιστον τα πράγματα είναι ακόμα normal. Το γκαραζάκι. Το φτιαράκι. Πάνε εξέταψε ότι έθαψε ο σκύλος. Ότις. Ότις που είσαι. Έλα γόρι μου. Όχ, να τους. Yep. Ωχ, μια γλωσσάρα δες. Εσύ είσαι φιλικός. Ε, δεν θα γίνει κάτι. Δώσε μου λίγο, μου έχει βάλει αποστολές ο Γκάρφιλντ. Α, μια μπάλα. Εντάξει. Α, έχει στάψει πολλά πράγματα. Ποιο από αυτά θα είναι το μπου. Α. Κόκαλο, κόκαλο, εντάξει, κόκαλο. Είναι ένα συνηθές πράγμα να έχει ένα σκύλος και να παίζει μαζί, ε. Εφημερίδα. Και αυτό το κάτι που τέλω. Έκαψε τα λαζάνια! Όχι, έκαψε το σπίτι! Όχι! Όχι! Ξέχασε τα λαζάνια, κάτσε, πότε πέρασαν δύο ώρες! Ω, πάει, δεν θα δω ξανά το φως του ήλιου. Αυτό ήταν για μένα. Σεπτέμβριος. Πού είμαστε? Το νέο μας σπίτι. Τι? Ποιος μου μιλάει? Πόσο καιρό μένουμε εδώ? Πόσο καιρό κοιμόμουν? Τουλάχιστον τώρα μπορώ να δω μέσα, ακόμα και είναι απαρωμένα. Ένα κόπτης. Όχι, τι είναι αυτό εκεί κάτω! Κούπα, Mr. Antoine! Που μπορείς να την βρεις με το πρώτο link στην περιγραφή στο creatorshop.gr μαζί με t-shirts, footers και άλλα πολλά αξεσουάρ. Πάρε το δικό σου και υποστήριξε τον Ατώση. Τι είσαι εσύ? Το φτιάρε. Το φτιάρε γεμάτο με αίματα. Α! Α, φιλόξενοι! Α, πόρτα ανοιχτή για όλους τους επισκέπτες. Δεν χρειάζεται καν να χτυπήσουμε πόρτα. Ουλαλά. Α, τέλεια. Ωραία, καταπληκτικά. Ωραίο το νόσος γκαράζ. Άνοιξε. Ορίστε. Εντάξει. Ένα όπλο. Στο αμάξι. Στη μέση πουθενά. Δεν πιστεύω να πάει κάτι στραβά, ε. Αυτό είναι ένα σνακ. Αλλά συγκεκριμένα κρέας. Μονοτική ταινία. Τι προσπαθώ να φτιάξω ακριβώς. Ε. Τι είπε από το πράγμα είναι αυτό. Μακριά για αγαπημένη. Βενζίνη. Ποιο σπίτι είναι αυτό. Είναι δικό μας τώρα, αλλά... Κανείς δεν έρχεται πίσω εδώ! Τι σημαίνει αυτό? Τι με έκανες να κάνω αυτή τη φορά? Ψυχία! Τι... Στο καλό... Είμαι πολύ μπερδεμένο... Και θέλω να φύγω από εδώ... 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 Ωραία, από τη νέα μου αποστολή είναι... Έκανε ησυχία... Ω, Τζον! Είσαι ο δούλος μου! Δεν θα αφισβητήσεις τον... Σου έβγαλα τη γλώσσα και να γράψεις ένα σημείωμα για να θυμάσαι ποιος είσαι. Για να θυμάσαι το μέρος το οποίο ανήκεις. Ω! Ω!
Εντάξει. Πάρτε αυτά τα χρειά. Αχ, ναι. Το αφεντικό είναι ο Γκάρφιλντ. Το καταλάβαμε. Αυτή είναι μια πιο σκοτεινή εκδοχή του. Ντυθήκαμε. Μπες στο αμάξι. Το ποιο αμάξι, το αμάξι που δεν δουλεύει ή το αμάξι που έφερα εγώ εδώ. Ε. Το όπλο που πήρα, τι το χρειάζομαι. Τζιν τζιν μπαμ μπαμ. Έγινε, λέει. Κόψε τη γραμμή του τηλεφώνου. Ε. Γκάρφιλ, τι βρωμοδουλειές βάζει τον Τζο να κάνει. Ω, να σε. Ανέβα. Α. Οπ. Οπ. Δεν είμαι καθόλου περίεργος που το κάνω αυτό τη νύχτα. Καθόλου μα καθόλου. Αν με δείτε, μην καλέσετε την αστυνομία. Ωραία, έκοψα κάθε επικοινωνία. Ω. Σκυλί. Βούρωσε το σκύλο. Έχω ένα σνακ που μπορώ να του δώσω, πας να σταματήσει. Ε, το σνακ. Έλα, ορίστε. Φάτο. Του έδωσα το σνακ και τρώγω το σκύλο. Τι, εξαφανίστηκε λίγο απότομα. Όχι, όχι, ακόμα εδώ μέσα είναι. Εντάξει, το βούλωσε. Μόνο ένα σνακ χρειάστηκε. Μπες μέσα στο σπίτι. Οκ. Okay. Σίγουρα όχι από την μπροστινή πόρτα, έτσι. Κάποιος άλλος τρόπος θα υπάρχει. Ω, από την πίσω πόρτα. Και απλά μπήκα μέσα. Τι! Ωπα, τι? Κάτσε, τώρα παίζω κάποιον άλλον. Α, έτσι σίγασε το σκύλο. Δεν ήταν τελικά σνακ. Κρύψου. Έχουμε δύο επιλογές. Ή να μείνουμε ήσυχοι ή να φωνάξουμε. Μου έχει δώσει δύο κομμάτια πίτσα. Εντάξει. Και πάλι. Μεγάλη φιλανθρωπία είναι. Αν το μάθει αυτό ο Γκάρφιλντ θα το φάει ζωντανό τον Τζον. Που μου δώσει κομμάτι πίτσας. Οπότε θα μείνω λίγο ήσυχος. Να και ένα ψεκτικό. Σκότωσε τις κατσαρίδες. Δεν τις σκότωσα. Τις έφαγα. Δεν τις σκότωσα. Ω, τα άπια, τα άφαγε όλα, εντάξει. Η σόδα ήταν λίγο περίεργη. Ε, τι. Ε. Γιατί με έχεις πιάσει, τι θες από μένα, Τζον. Τι θέλει βασικά ο Γκάρφιλντ από μένα. Εσύ παίζει να μην φταίσαι τίποτα. Πού είμαι. Ε, ω. Πάω όλο ευθεία. Προς το φως. Είναι πολύ καλοφτιαγμένο. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μ' αρέσει. Ψστ. Μαύρη άβυσσος. Πλά πάω προς το φως. Δεν διακρίνω τίποτα άλλο. Διάφορα κελιά. Οχ. Λα. Μην. Παρακαλώ. Τι. Ορίστε. Εντάξει. Ωραία, τα διάφορα σύμβολα που εμείς καθόμασταν να σβήσουμε πριν. Το
άγαλμα που ήθελα να κάψω μου Γκάρφιλντ. Α! Να σε καλά, ρε Τζον. Μου έφερες και ολόκληρη τηλεόραση να βλέπω. Κοίτα να δεις. Ξέχασα ότι είμαι φυλακισμένος. Α, τι ωραία, τι καλά. Πάρτι, είμαι στο κλουβί. Ουχου, λαλά. Μ' αρέσει. Α, ναι. Είδες πόσο χαρούμενο κάνεις έναν άνθρωπο όταν έχει διασκέδαση. Είτε αυτή είναι η μουσική, είτε τηλεόραση, είτε βιβλίο, είτε οτιδήποτε. Ου. Τι κάνει. Άμα δεν κάνεις ό,τι σου λέει θα σε φάει. Δύσκολη ζωή. Φάει μη φας. Φίλε, νομίζω σε βάζει να τρως για να σε φάει μετά ο Γκάρφιλντ. Οπότε μη φας. Ναι, το ξέρω ότι πεινάς, αλλά... Α, το τρώει όπως και να έχει. Ωραία, τη λουκανικάρα την έβαλε μέσα του όλη. Τι λέει? Μήπως είδες αυτά τα συμβόλα, ναι ή όχι? Όχι. Δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάς. Α, η καλύτερη ώρα της ημέρας. Τα καρτούν. Δεν ξέρω καν τι ώρα είναι. Είναι μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχουν τηλεόραση. Οχογή. Συγγνώμη που το αφεντικό σε κρατάει εδώ κάτω. Μην κάνεις το ρωτήσω καλώς τις υπόθεσεις. Ας σε βγάλουμε από εδώ. Αλήθεια τώρα. Τι. Τι. Α, είμαι ψηλός τελικά. Τρέχα γρήγορα, βγες έξω. Από πού θα βγω, από εδώ ή από εδώ. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι. Έχεις παίξει... Τι? Με φωτιά! Φωτιά με φωτιά. Απλά μπήκα μέσα στη φωτιά, ωραία. Τι? 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 Ορίστε, τι? Εντάξει, οκ. Γιατί με βάζει να παίζω παιχνίδια. Πού είμαι, άστοχος! Εντάξει. Άστοχος επειδή έχω να φάω σαν άνθρωπος καιρό. Με έχει κρατημένο σε ένα κλουβί, καταλαβαίνεις λίγο πώς είναι τα πράγματα, εντάξει. Πώς θα κάψω εσένα. Δεν το έκανα αυτό ποτέ. Ας δούμε τι δουλειά θα κάνεις στο λαβύριθο. Α. Ωχ. Το χειρότερό μου. Σε έχω. Βασικά, ξέρεις τι, μπορείς να κάψεις όλο το λαβύριθο. Τι είναι αυτό? Λαζάνια με μάτια! Τι? Κάτσε, μαζεύτηκαν πολλά. Ετοιμάζουμε τα λαζάνια για τον Γκάρφιλντ. Είμαστε κινούμενος φούρνος. Εντάξει, τέλειο. Δυνατό. Μην εκεί που είσαι. Πάλι ο λαζάνι. Οπα, πολλά. Γιατί είναι τόσο αρχωτικό να με κυνηγά τα λαζάνια. Τα λαζάνια θέλουν να με σκοτώσουν. Ο τίτλος του βίντεο. Νομίζω ένα με ακούμπησε. Και μου έβγαλε ένα θαυμαστικό ότι και καλά κινδυνεύω. Αλήτη Γκάρφιλντ. Ωραία, δεν πρέπει να με ακουμπάνε. Θα πυροβολάω συνέχεια. Πήγαινε από εδώ. Παπ, παπ, παπ. Παπ. Πεινάς και δεν ξέρεις πού να φας. Τα λαζάνια είναι εδώ για σένα. Παμ. Παπ. Στο καλό σου. Χτυπά το τηλέφωνο. Και το τηλέφωνο χτυπάει. Ωχ, η κλίση προωθώ. Ωραία, τι γίνεται, ρε εσύ. Τα λαζάνια κάνουν επανάσταση.
Ωραία, πώς βγαίνω τώρα. Ας ελπίσουμε από εδώ. Ω, Ότις και ο Γκάρφιλντ. Ορίστε. Ναι. Αχα. Πραγματικά όλο αυτό θα μπορούσα να το είχα δει σε όνειρο. Τόσο περίεργο είναι όλο το παιχνίδι. Αν έχεις φτάσει όμως μέχρι εδώ, μπορείς να ελέγξεις τα δύο καινούργια μου κανάλια, το Mr. Antoine Ireland και το Mr. Antoine Plus. Στο ένα θα ανεβαίνουν vlogs, στο άλλο υλικό που δεν θα ανεβάζω στο κανονικό κανάλι. Και πιο πολύ μοντάριστο. Οπότε βάρα τώρα subscribe και στα δύο να τα πάμε 100.000. Βρισκόμαστε σε ένα βενζινάδικο. Γεια! Ήρθα να ψωνίσω. Είναι κανείς εδώ? Χρειάζομαι λίγες μπύρες. Να πιω τη μιζέρια μου. Λίγο φαγητό, κανένα σνακ. Θα δω καμιά ταινία. Θα βάλω καταθλιπτική μουσική και θα περάσω καλά. Όχι, ούτε σε αυτό μπορείς να με βοηθήσεις. Ωραία λοιπόν, ας μπούμε σε αυτήν τη σκοτεινή αποθήκη. Α! Κάτι μου λέει ότι... Αυτά δεν είναι λαζάνια. Και είναι κανονικοί άνθρωποι που σκοτώνω. Όχι, όχι, μη, πλησίασε. Ω, να με πάρει. Ω, να με πάρει. Sorry. Orly rip, λαζάνια κάτω στο σχολείο. Τι συμβαίνει? Ξύπνησα πάλι εδώ. Σε αυτό το απομονωμένο μέρος. Όχι, κάτσε. Υπάρχει φύση τουλάχιστον εκεί έξω. Το υπόγειο είναι κλειδωμένο. Τώρα τα κλειδωμένα. Εντάξει, τουλάχιστον υπάρχει το ψυγείο και ο φούρνος. Για να κρατάμε τον Γκάρφιλντ χαρούμενο. Μάλιστα. Okay. Είμαστε καλά, από όσο φαίνεται. Γκάρφιλντ, χοντρούλι γατούλι, σταμάτε επιτέλους να τρως. Γκάρφιλντ! Γεια. Τηλεόραση, ναι. Έχασες το τηλεκοντρόλ. Ευχαριστώ. Το αφεντικό μου κρύβει μια έκπληξη για μας στο γκαράζ. Αχα. Τελικά ποιος είναι ο κακός της υπόθεσης, για να καταλάβω. Γιατί μια νομίζουμε ότι είναι ο Γκάρφιλντ, μια ο Τζον. Και φανταστείτε plot twist να είναι ό,τι στο τελικό boss. Βρες τρόπο να μπεις στο γκαράζ. Ωχ, Γκάρφιλντ ήθια, καρέκλα. Καρέκλα, θες μια καρέκλα να τη φας? Δεν την κάνω την καρέκλα. Οπα. Α, ένα κρυφό κλειδί. Τζικιν. Οπα. Οπα, οπα, τι. Α, Γκάρφιλντ, τι! Τα σύμβολα. Ποια είναι η έκπληξη? Δεν θέλω κάτι να τα διαβάσω αυτά. Είναι περίεργα πράγματα. Με γεννήτρια. Ωραία, δεν έχω άλλη επιλογή, πώς φαίνεται. Κάτσε να διαβάσεις. Διαβάσερο, παιδί. Έλα μου. Γιατί... κάνω στην Αίγυπτο, τι... τι Γκάρφιλντ επεισόδιο είναι αυτό? Τζα! Μόνο το αεράκι ακούω. Και τους πυρσούς να καίνε, να καίνε, να καίνε. Τι είναι αυτό, τι είσαι εσύ? Βάλε το βάρος σου πάνω εδώ. Βεβαίως. Βεβαίως. Α, αυτό το άγαλμα ήτανε. Το έβαλα εδώ μέσα και το θάψαμε για πάντα, εντάξει. Ε? Άσε το κουδούνι να πάρει τη θέση για τη φωνή του φωτικού σου. Για μην κοιτάς έτσι. Έλα εδώ. Θα προτιμούσα... όχι. Α. Ναι, άρα το στίχος, ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να φύγω. Άρα το στίχος, ωραία. Έλα, καταπληκτικά. Ναι, φόρασε το μου.
βρες την ελευθερία σου στο σκοτάδι. Φεβρουάριος. Θησαυρή της Αιγύπτου. Επέστρεψες. Βεβαίως. Τα κλειδιά ήταν εκεί που είπες ότι θα είναι. Θα επιστρέψει ο φρουρός στα κοντά. Άνοιξε τη θήκη. Και τότε θα μοιραστείς τη δύναμή σου μαζί μου. Όσο πιο σύντομα βγούμε από εδώ, τόσο το καλύτερο. Άνοιξε το. Ναντεσκα. Άντε πάλι. Αυτό το είχαμε τώρα, το διαλύσαμε αυτό, το κρύπτο που Άντε, άντε. Άντε, φέρ' το. Πάρ' το. Φύγε τώρα. Ναι, τρέχω. Τρέχω να την κάνω, τρέχω. Τι κάνεις? Γιατί σταματάμε? Με ποιον μιλάς, ρε? Οδηγάμε για 2 μέρες σερί. Πρέπει να κοιμηθώ. Πήγαινε, ρε. Ας αναλάβω εγώ για λίγο. Περίμενε! Θέλω να μοιραστώ τη δύναμή μου μαζί σου. Κάτσε, είναι 2 άτομα σε 1 διπλή προσωπικότητα. Αυτό συμβαίνει τόση ώρα. Hello. It's me. Ένα κελί ανοιχτό. Για να πούμε μέσα. Αν μήπως έκανα βλακεία, έπρεπε να μπω. Α, ναι, πάμε πάλι πίσω, ναι. Δεν θα πάρει 5 εργάσιμες. Τώρα φτάνουμε. Εγώ αυτό που υπέθεσα ότι δεν θα χρειαζόταν να ξαναμπούμε στο ίδιο μέρος. Αλλά αυτή τη φορά κάτι ήταν διαφορετικό. Έτσι μου φαίνεται. Yep. Σπέρες. Τι τον. Τα 4 αυτά σύμβολα κρύβουν ένα μεγάλο μυστικό. Μια πολύ μεγάλη και κακιά υπερδύναμη που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε λάθος χέρια. Απρίλιος. Τι? Θα έπρεπε να κοιμάσαι. Ποιος είναι εδώ κάτω? Τι έκανες? Ρε, δεν μπορώ άλλο, τι πέρα, δώθε, πέρα, δώθε, πέρα, δώθε, μπέρδεμα. Η λούπα που λέγαμε, ε. Που εκρήξεις παντού, δεν κατάλαβα τίποτα. Πόσες φορές πρέπει να παίξεις αυτό το παιχνίδι να καταλάβεις, ναι. Αυτή είναι η απάντηση. Α! Τζον? Τι υπάρχει στο γκαράζ! Τι κρύβει το αφεντικό από μένα! Τρέχα! Φυγε, 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 φυγε! Την γλίτωσα. Να με πάρει και να με σηκώσει. Τι στο καλό συμβαίνει. Ένα Walkman. Να διαβάσω, ναι. Τώρα. Πρέπει να είσαι πολύ τρομοκρατημένος και μπερδεμένος. Μπερδεμένος, ναι, είναι το μόνο σίγουρο. Ποτέ δεν ήθελα να πληγώσω κανέναν. Και ξέρω πως και εσύ δεν ήθελες να πληγώσεις κανέναν. Η φωνή που σου έταξε να κάνεις αυτά τα πράγματα το έκανε και σε μένα στο παρελθόν. Αλλά τώρα που μιλάει σε εσένα δεν μπορεί να με ελέγξει. Και έμαθα πώς να το σταματήσω. Στο τέλος του μήνα, όταν τα αστέρια συγχρονιστούν, μπορούμε να το καταστρέψουμε. Μέχρι τότε πρέπει να μείνεις μέσα στο σπίτι. Βάλε τα ακουστικά σου και παίξε μουσική για να κρατήσεις τη φωνή έξω από το κεφάλι σου. Ό,τι η φωνή σου πει ή σου δείξει, μη το πιστέψεις. Θέλει μόνο να πληγώνει τον κόσμο. Συγγνώμη. Τζον. Wow. Ναι, αλλά από όσο είδαμε στην αρχή του παιχνιδιού, το τέλος του μήνα ήταν συνεχόμενο, δεν σταματούσε, ήταν μια λούπα. Οπότε δεν καταφέραν ποτέ να το σταματήσουνε. Αυτά βοηθάνε να προστατεύσουμε.
το σώμα, το μυαλό, τον χρόνο και το χώρο. Τζον. Εντάξει, αράζει. Ο Τζον θα κοιμάται μέχρι το τέλος του μήνα, έτσι πως πάμε. Ω, το υπόγειο. Η φωνή μας έβαλε σε μεγάλους μπελάδες. Πρέπει να μείνουμε στο σπίτι για λίγο καιρό. Και ο Γκάρφιλντ που κόλλαει με όλα αυτά. Τι ήταν αυτό? Άμα η φωνή σε κυριεύσει, πρέπει να σε βγάλω σε time out μέχρι να είναι ασφαλής. Να με διρρηνοεί. Χριστάζω, ρε. Ωραίο το φεγγάρι. Πολύ ωραίο, ναι. Πάμε πάνω να ρίξουμε έναν ύπνο. Έμειναν μόνο 10 μέρες. Υπομονή! Θα τα καταφέρετε αυτή τη φορά. Το ελπίζω. Το καρτούν που παρακολουθούσαμε. Κάτσε. Ωχ! Τριχύλα! Wow. Αυτό δεν είναι καλό. Φύγε μακριά, έκανες τον Τζον και εμένα να κάνουμε κακά πράγματα. Τι εννοείς? Δεν ήμουν εκεί όταν το αφεντικό σου ήρθε στο σπίτι μου. Δεν ήμουν μαζί σου στο βενζινάδικο. Αλλά το αφεντικό μου ήτανε. Σε έβγαλα έξω από το κέλι. Στο οποίο το αφεντικό μου σε έβαλε μέσα. Είμαι ο φίλος σου. Έλα έξω να παίξουμε. Αυτός ήταν ο πύργος που είδαμε στο βιντεοπαιχνίδι στο λαμβύρεδο που παίζαμε. Ο Γκάρφιλντ το παίζε τόσο καιρό φίλος μας. Αλλά μας έβγαλε έξω έτσι ώστε να μην καταφέρουμε να σταματήσουμε τη φωνή. Επειδή φαίνεται η φωνή ελέγχει για τον Γκάρφιλντ. Τι στο καλό. Πρόσεχε τις νυχτερίδες. Ποιες νυχτερί. Τι στο... Τι... Ρε! Ζαλίζομαι, ρε! Σταμάτα! Ρε, μπορώ να τις πετύχω! Πάρτα! Πάρτα, 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 πάρτα! Πάμε, πάμε! Πάμε! Α! 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 Ου! Πάρτα και εσύ, Γκάρφιλντ! Γι' αυτό έπαιζα κότι τόσα χρόνια. Για να σταματήσω τις νυχτερίδες στον Γκάρφιλντ horror παιχνίδι. Oh! Τζον? Το τέρας. Τζον? Δες το πώς είναι. Πώς νιώθεις? Τι είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάσαι? Ας απαντήσουμε. Ειλικρινής. Έβλεπα καρτούν και μετά είδα μια γάτα στην τηλεόραση. Μετά ξέχασα. Πιανού η γάτα? Η γάτα είναι ο φίλος μου. Δεν είσαι το φωτικό της γάτας? Κάτι σημαντικό είναι αυτό. Θα απαντήσω το δεύτερο. Δεν είσαι το φωτικό της γάτας? Από όσο φαίνεται όχι, αλλά θα ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Μην εμπιστεύεσαι τη γάτα. Είναι η φωνή που παίζει παιχνίδια μαζί σου. Φώναξε. Όχι, μην το μισείς, όχι, βλακία έκανα, όχι, ο Τζον προσπαθεί να μας βοηθήσει τόσο καιρό. Δέσε τα μάτια σου να ξαναδείς τη γάτα. Άλλη μια μέρα έμεινε. Τζον, πού είσαι Τζον? Το έξω είναι ονειρικό, με όλα αυτά τα ζωγράφισε. Άνοιξε το χρηματοκιβώτιο στο υπόγειο. Όχι ρε φίλε, τώρα τελευταία μέρα, βάλ τα ακουστικά, η φωνή είναι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Πού είναι? Λούσιμο. Λούσιμο. Μεγάλο λούσιμο. Πολύ μεγάλο λούσιμο. Κάτι σου έχει πει ο Τζον. Επειδή δεν τον εμπιστεύτηκες. Αυτό τώρα θα γίνει. Την τελευταία μέρα ρε, πρώτο το καταφέρετε. Ναι, ευχαριστώ που μου λες τον κωδικό. Μου αρέσει που έχει χρόνο. Τι στο κάνω.
Wow, κάτσε! Γι' αυτό διασκεδάζει το παιδί. Όπα! Δυστυχώς, επειδή ο Τζον μας είχε παγάγει και η φωνή το χρησιμοποιούσε, το παιδί αυτό πιστεύεται μόνο τον Γκάρφιλντ. Πίστευες ότι διαβάζοντας λίγα βιβλία θα καταλάβαινες το Θεό? Δεν γνωρίζεις τίποτα για τη δύναμή μου. Αυτή η θυσία που έκανες με το παιδί με ταράζει. Θέλεις να με καταστρέψεις όταν τα αστέρια συγχρονιστούν? Τότε θα πάρω τα αστέρια μακριά από σένα! Και μην ανησυχείς. Θα δεις ξανά αυτό το παιδί. Στα κοντά. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Μόλις πάρω πίσω ότι είναι δικό μου. Η λούπα! Έχεις λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δραγίσεις. Επειδή το παιδί πήγε να αποδράσει, ο Τζον το σκότωσε. Και η φωνή έκανε αυτή τη μέρα να είναι μια τεράστια λούπα. Για να μην καταφέρουν να γλιτώσουν ποτέ. Και ζει ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Τι ψυχολογικός πόλεμος ήταν αυτό το χώρο παιχνίδι με τον Γκάρφιλντ, απίστευτο. Έχασα το κλειδί μου, μπορείς να το βρεις? Κάτσε. Εδώ έπρεπε να βρω το τηλεκοντρόλ. Υποτίθεται. Κλειδί. Γκάρφιλντ, κάθεσε πάνω στο κλειδί. Λατρεύω να παίζω με το φαγητό μου, εσύ. Όχι, καθόλου. Απίστευτο. Ευχαριστούμε, εγώ ευχαριστώ. Πω! Τι! Κάτσε τώρα, απλά ξαναμπαίνει σε λούπα. Είμαι σίγουρος ότι αν το ξαναπαίξω κι άλλες φορές θα καταλάβω περισσότερο το τι γίνεται. Wow. Ναι, εδώ ο Τζον προσπαθούσε να μας βοηθήσει. Πέταξε το δίσκο, δεν βγήκε έξω. Ο Γκάρφιλντ είπε όχι. Τώρα βγάζουν παραπάνω νόημα όλα αυτά που γινόντουσαν στην αρχή. Πολύ παραπάνω νόημα. Ο Γκάρφιλντ ήθελε να σταματήσει τον Τζον και... Τρέλα, αλλά αρκετά κατέστρεψε τα κεφαλικά μου κύτταρα αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να σας άρεσε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και διαφορετικό από τα περισσότερα που παίζουμε. Ένα τεράστιο like, subscribe, πιάσε αυτό το κανάλι και στα υπόλοιπα αν είστε καινούριος. Εδώ πέρα θα έχει περισσότερα χώρο για να δεις. Κάτω στο shop.gr το merch μου, Mr. Antoine. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ciao.